Άκρος ανησυχητικά είναι τα ευρήματα της έρευνας της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΕΣΕ με σκοπό την καταγραφή των αντιδράσεων των καταναλωτών στην τρέχουσα αύξηση των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών που καταναλώνει, αφού όπως φαίνεται οι Έλληνες έχουν αναγκαστεί να περιορίσουν μια σειρά από βασικές ανάγκες για να ανταπεξέλθουν. Μεταξύ άλλων, προκύπτει ότι σε ποσοστό 40% οι καταναλωτές μειώνουν τις φορές που κάνουν μπάνιο, ενώ οι περισσότεροι προτιμούν ένα γρήγορο ντους αντί για μπάνιο σε ποσοστό 73,5%. Ενώ σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες, μία φορά την εβδομάδα μπορεί να καταναλώνει κρέας το 41,3%. Εντάξει, πιστεύω καλό είναι να κάνω μπάνιο. Το κρέας είναι και πιο ακριβό από το νερό, φαντάζομαι. Μην βρωμάτε. Εσύ ως νέος άνθρωπος έχεις κάνει περικοπές στη διαβίωσή σου? Στο μπάνιο σίγουρα όχι. Εντάξει, ναι. Στην καθημερινότητα γενικότερα ναι, σε εξόδους, στα καφέ, σινεμά, bowling, για ποτά. Για να μπορέσεις να τα έξοδα, ναι, σίγουρα ως φοιτητής δεν είναι και πολύ εύκολο. Και δεν δικαιούμαι και επιδόματα προσωπικά, οπότε... Καλά, και όσοι δικαιούνται, λες και παίρνουν και τίποτα. Αλλά ναι, γενικά ναι, έχω κάνει αρκετές περικοπές και θεωρώ ότι ζορίζει αρκετά η κατάσταση. Κανονικά και το κρέας πρέπει να το τρώνε, γιατί είναι απαραίτητο. Και το μπάνιο βεβαίως για την καθαριότητα, έτσι δεν είναι? Στην ουσία, η ουσία είναι ότι έχουν μειώσει πάρα πολλά πράγματα, βλέπετε. Ναι, έτσι, διότι υπάρχει ακρίβεια, εντάξει, το βλέπουμε όλοι αυτό, είναι παγκόσμιο, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Οι ειδικοί πρέπει να βρουν κάποια λύση. Όχι. Όχι, δεν τη μειώνουν. Λόγω κρίσεως, πάρα πολύ. Δεν βγαίνει εύκολα, τέλος πάντων, ο μήνας σε ανθρώπους της μεσαίας τάξεως. Οπότε περικόβουν τα πάντα. Όπου μπορούν να κάνουν οικονομία. Όπου μπορούν, ναι. Θα το αντέξουν για πολύ, πιστεύετε αυτό? Πόσο αντέξουμε, τι να πω. 7 στους 10 ερωτώμενους επιλέγουν να αγοράζουν τρόφιμα με βάση την προσφορά και την χαμηλότερη τιμή. Οι καταναλωτές μείωσαν και τη μετακίνηση με γιώτα χ κατά 77,3%, ενώ 6 στους 10 αδυνατούν να απολαύσουν έστω και μία εβδομάδα διακοπές το χρόνο. Όλα τα έχουν μειώσει οι Έλληνες τώρα. Τι να πω, δεν έχω να πω, δεν τα βλέπω στην τηλεόραση. Έχετε κάνει κι εσείς περικοπές σε πολλά, ε? Α, καλά. Προπάντως το κρέας, όλα, όλα πάνω έχουν πάλι. Τι θα κάνουμε, όλοι παραπονιούνται. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 10 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου του 2023 με συμπλήρωση 1.710 ερωτηματολογίων.